Και πάλι, είχε κυριαρχήσει και στο παρελθόν ότι αυτή η μεταπολίτευση του 1974 ήταν μια υπόθεση των κυρίαρχων τάξεων. Μια τέτοια αντίληψη, η οποία υποτιμά και τις διεργασίες και τα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν το 1973 και εκείθεν. Ακόμα και σήμερα θα δείτε ότι υπάρχει μια τέτοια υποτίμηση αυτού του ζητήματος που ορισμένες τάσεις και μέσα στην αριστερά μιλάνε για μια νέα μεταπολίτευση του λαού, οπότε συνεπάγεται ότι η προηγούμενη μεταπολίτευση δεν είχε να κάνει τίποτα με την κοινωνία, είχε να κάνει περίπου ως μια αλλαγή των ανωτέρων τάξεων, κάτι που είχε κυριαρχήσει και στην αριστερά αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Θα θυμάστε, όσοι θυμούνται από εμάς, ευτυχώς φαντάζομαι ότι δεν είναι και πολλοί αυτοί, ότι το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλάγε για αλλαγή φρουράς και περίπου στον ίδιο τόνο ήταν και τα κόμματα της αριστεράς. Ήταν έτσι όμως, επρόκειτο δηλαδή για μια αλλαγή σχεδιασμένη από τα πάνω ή ήταν μια αλλαγή στο κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο που είχε να κάνει κυρίως με τους από κάτω. Εγώ είμαι της άποψης ότι συνέβη ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή το στρατιωτικό καθεστώς, η στρατιωτική δικτατορία, γνωρίζοντας μια προϊούσα απομόνωση από την κοινωνία και μια προϊούσα απονομιμοποίηση, προσπαθούσε να κάνει διάφορες προσπάθειες για να επιβιώσει. Νομίζω ότι το πρώτο που προσπάθησε να κάνει ήταν ακριβώς για να εκτονώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που είχε αρχίσει να μεγαλώνει, να επιχειρήσει το περίφημο πείραμα Μαρκεζίνη, τη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος. Αυτό ήταν μια προσπάθεια να μπορέσει να μεταφέρει στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, όσο μπορούσε να είναι κοινοβουλευτικό κατά από ένα ειδικό στρατιωτικό καθεστώς, τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας. Όμως, αντί μάλιστα τότε και μια πολιτική δύναμη, το ΚΚΕ εσωτερικού, είχε αποδεχθεί αυτή τη συμμετοχή, πιστεύοντας ότι έτσι θα άνοιγε ο δρόμος για αλλαγές. Στην πραγματικότητα, ο διορισμός της κυβέρνησης Μαρκεζίνη έκανε το ακριβώς αντίθετο, άνοιξε το δρόμο στην κοινωνία. Είχαμε μια τεράστια κινητοποίηση της κοινωνίας. Σε πρώτη φάση εκδηλώθηκε αυτό με την νεολαία, με το κίνημα στη νομική, αλλά και μέσα στο ίδιο το στρατιωτικό καθεστώς με το περίφημο κίνημα του ναυτικού. Δηλαδή, όλο και πιο πολύ διάφορες κοινωνικές ομάδες και διάφορα κοινωνικά στρώματα είχαν αρχίσει να αντιδρούν με το στρατιωτικό καθεστώς. Αποκορύφημα, όπως όλοι γνωρίζουμε αυτής της διαδικασίας, ήταν η μεγάλη εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στην προσπάθεια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, μπορεί ο τότε πρωθυπουργός Μαρκεζίνης, βγήκε μάλιστα το βράδυ, το ίδιο το βράδυ της καταστολής της εξέγερσης, να πει «Εμείς θα είμαστε και πάλι οι νικητέ», αλλά πραγματικά αυτό που είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήταν η αρχή του τέλους για το στρατιωτικό καθεστώς. Η προσπάθειά του να εκτονώσει για άλλη μια φορά τη λαϊκή δυσαρέσκεια, επιχειρώντας το πραξικόπημα στην Κύπρο που επέφερε με τη σειρά του την εισβολή του τουρκικού στρατού, είχε ως αποτέλεσμα την περιβόητη εκείνη, πώς το λένε, επιστράτευση, που εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες νέων ανθρώπων πήγαν στο στράτευμα σε μια προσπάθεια, υποτίθεται, να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό εχθρό, και αυτό που στην πραγματικότητα έγινε ήταν να διαλύσει τον ίδιο ο στρατός. Αυτό ήταν μια ακόμα ένδειξη της μεγάλης και ισχυρής λαϊκής δυσαρέσκειας απέναντι στο στρατιωτικό καθεστώς. Και το καθεστώς κατέβησε. Δεν ανετράπηκε από κανένα επαναστατικό κόμμα, δεν ανετράπηκε από καμιά επαναστατική οργάνωση, κατέρευσε στην κυριολεξία, στα εξώδη συνετέθη. Αυτό όμως ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί έβαλε την κοινωνία σε κίνηση. Με τη μεταπολίτευση είχαμε μια σειρά γεγονότα που πρέπει να τα υπενθυμίσω ακριβώς, γιατί μερικοί κάνουν, μιλώντας πια για τη νέα μεταπολίτευση, κάνουν υπεριστορικά λάθη. Θέλω να πω δηλαδή ότι από τη μία, τι σήμαινε η κατάρρευση του καθεστώτος, έρχαμε ένα πολύ σοβαρό γεγονός. Με το δημοψήφισμα ανετράπηκε η μοναρχία. Δηλαδή, ο βασικός πυλώνας του πολιτικού συστήματος της χώρας για δεκαετίες, για 100 τόσα χρόνια, ήταν το καθεστώς της βασιλείας, το οποίο με το δημοψήφισμα ανετράπηκε. Αυτό ήταν ακόμα μια ένδειξη της μεγάλης κινητικότητας που είχε η κοινωνία. Το δεύτερο ήταν ότι είχαμε ένα νέο πολιτικό σύστημα αστικής δημοκρατίας με τη λειτουργία πια των πολιτικών κομμάτων. Θέλω να πω ότι εδώ, να κάνω μια παρένθεση, ότι η ίδρυση
του Πασόκ από τη μία, αλλά και τον, και η επανασυγκρότηση του ΚΚΕ ή και του ΚΚΕ εσωτερικού και των άλλων κοινωνιστικών κομμάτων, ήταν ένα εκπληκτικό γεγονός από την άποψη της συμμετοχής της κοινωνίας στις γραμμές τους. Δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι προσχώρησαν σε αυτά τα κόμματα. Ήταν, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία, στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, ενώ από την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και τέτοια, να είχαμε μια τέτοια τρομακτική στροφή της κοινωνίας στα πολιτικά κόμματα. Νομίζω είναι ένα γεγονός που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί αυτοί που μιλούν για μεταπολίτευση και καλούν τις πολιτικές δυνάμεις είναι ότι δεν έχουν πάρα πολλά μέλη και θα επανέλθω σε αυτό. Δημιουργήθηκε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ εσωτερικού, το ΚΚΕ, κομμάτια της άκρας αριστεράς. Θυμάμαι ότι στην πρώτη εκδήλωση για το Πολυτεχνείο του 1974 το Νοέμβριο, το ΕΚΕ, συγγραφήκε ένα τεράστιο μπλοκ με χιλιάδες ανθρώπους νέα από το διάλογο. Και του λέω, μιλάω για το ΕΚΕ Αρνώνη, που ήταν το πιο μεγάλο από όλα. Και βεβαίως και άλλες ομάδες της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είχαμε την ανασυγκρότηση των συνδικάτων και κυρίως είχαμε την ίδρυση και την μαζικοποίηση των εργοστασιακών συνδικάτων. Δεν θα επεκταθώ σε αυτά, νομίζω ότι ο Δημήτρης ο Κατσοδίδας στη συνέχεια θα είναι πιο αναλυτικός πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αυτό σύγκροφη είναι κατά την άποψή μου ένα πολύ σοβαρό γεγονός, δηλαδή η μεταπολίτευση του 1974 ήταν μια τρομακτική κίνηση των από κάτω και δεν ήταν μια κίνηση των από πάνω όπως ακόμα και τώρα ορισμένα τμήματα της αριστεράς θέλουν να εμφανιστούν, να εμφανίσουν ότι υπήρχε. Έτσι, την περίοδο 1974-81, σε μια περίοδο οικονομικής ανόδου, είχαμε μια έκρηξη του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος. Πρέπει να πούμε σε αυτά ότι όλη αυτή η περίοδος, ακόμα και μετά όταν το 1981-89 ανέλαβε η διακυβέρνηση της χώρας, όλα αυτά ήταν σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή ήταν οι τρεις μεγάλες δεκαετίες, οι χρυσές τρεις δεκαετίες του μεταπολεμικού καπιταλισμού, όπου το σύστημα, ο καπιταλισμός δηλαδή, γνώρισε μια τρομακτική οικονομική ανάπτυξη. Υπολογίζεται ότι οι παραγωγικές δυνάμεις αυτή τις τέσσερις δεκαετίες αναπτύχθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν αναπτυχθεί στην προηγούμενη ιστορία της ανθρωπότητας. Έτσι, ολόκληρη η τομή στην πληροφορική, στη βιοτεχνολογία, στη γενετική γνώση σε τρομακτικούς ρυθμούς ανάπτυξη, όπως και το διεθνές εμπόριο και η παραγωγή. Όλα αυτά επέτρεψαν και στην πρώτη περίοδο και στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από τον Καραμαλή, αλλά και στη συνέχεια της κυβερνήσης του Πασό, να κάνουν ουσιαστικές παρακορήσεις. Αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας για την περίοδο από το 1974 έως το 1989 που ήταν και το τέλος της τελευταίας κυβέρνησης τότε του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ενώ η οικονομική ανάπτυξη ήταν ένα χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου, στο τέλος αυτής της περίοδου άρχισαν να εμφανίζονται, και εδώ πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, οι πρώτες προσπάθειες στις κυρίαρχες βιομηχανικές χώρες καπιταλιστικές της Ευρώπης και της Αμερικής για μια αλλαγή στροφή στην πολιτική τους. Είναι η εποχή που εμφανίζεται ο Ρίγκαν το 81-89 ως κυβέρνηση, η Θάτσερ το 79-90, που έβαλαν για πρώτη φορά τις βάσεις για την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Προσεκτικά μεν στην αρχή, αν και αποφασιστικά, δηλαδή η Θάτσερ ήταν πιο σκληρή από όλους και με την περίφημη και με την αντιμετώπισε με μέτρα σκληρά, θα έλεγε κανείς, και αποφασιστικά τη μεγάλη απεργία των ανδρακορύχων, και αυτό τα αποτέλεσε την αρχή του τέλους για το μεγάλο εργατικό κίνημα στη Βρετανία. Λοιπόν, αυτή η περίοδος συνδυάστηκε με δύο μεγάλα γεγονότα, η αρχή αυτής της περίοδου. Ένα, με την περεστρόικα και με την πτώση που κατέληξε τελικά στην πτώση του υπαρχτού σοσιαλισμού, με όλες τις συνέπειες μετά που όλοι γνωρίζουμε ότι είχε στη συνέχεια, και με μια ελληνική ιδιομορφία, όπως ήταν ο σχηματισμός με τη συμμετοχή και της αριστεράς των κυβερνήσεων Τζανιτάκη και Ζολότα. Από το 90 και μετά αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μια μεγάλη στροφή στην μεταπολιτευτική περίοδο, μια στροφή αργή μεν αλλά σταθερή προς τον νεοφιλελευθερισμό, που είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Το 1993 υπογράφεται η συμφωνία του Μάστρικ, στην πραγματικότητα είναι η Μάγνα Κάρτα του νεοφιλελευθερισμού, ήταν
η συμφωνία που έβαλε τις βάσεις για τη συνταγματοποίηση με τη συνέχεια και με τις άλλες συνθήκες του νεοφιλελευθερισμού, και από τότε η Ευρώπη ολόκληρη αλλά και η Ελλάδα κατά επέκταση μπήκε στον αστερισμό του νεοφιλελευθερισμού με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα λαϊκά στρώματα. Δεν θέλω να μείνω πολύ σε αυτά. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τη συνέχεια, δηλαδή τον εξυγχρονισμό της κυβέρνησης Σιμίτη, της κυβερνήσης Καραμαλή και τελικά την ένταξη της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άφιξη της Τρόικας, η οποία σηματοδότησε από το 2010 μια νέα πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία. Και το ερώτημα που τίθεται και νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε και πρέπει να απαντήσουμε, τι είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα σήμερα. Μερικοί υποστηρίζουν ότι στη βάση τυπικών αναλογιών ότι χρειάζεται μια, με αυτή την έννοια, μια νέα μεταπολίτευση. Ασφαλώς και η αριστερά πάντα γύριζε στο παρελθόν για να βρει την επαναστατική τη συνέχεια, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι εποχές βρίσκουν η καθεμία τους δικούς τους χαρακτηρισμούς γι' αυτό. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να έχουμε μια επανάληψη του παρελθόντος. Δηλαδή, διάβαζα χθες μια συνέντευξη του σύντροφου του Αγασάκη, που έλεγε το εξής. Θα σας τη διαβάσω, γιατί είναι αυτό που θέλω να πω ακριβώς. Το ρωτάω ότι θυμίζω λίγο στο σημείο αυτό το Πασόκ από 27.000 μέλη που είχε το 77, το 81 είχε 110.000 μέλη. Αντίστοιχη ανάπτυξη είχε λίγα χρόνια αργότερα και η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Οι εποχές έχουν αλλάξει, όμως οι παραπάνω αριθμοί, χωρίς να αποτελούν ένα πρότυπο, δίνουν ένα μέτρο σύγκρισης. Κοιτάξτε, συντροφή, δυστυχώς δεν δίνουν μέτρο σύγκρισης, γιατί το Πασόκ του 79-81 αναπτύχθηκε σε μια τρομακτική περίοδο, σε μια περίοδο τρομακτικής οικονομικής ανόδου με ειρηνικές διαδικασίες σε όλη την Ευρώπη. Ενώ σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο αναφέρεται ο σύντροφος Βαρασέκη, και πολλοί άλλοι, οι οποίοι από άλλους χώρους, οι οποίοι εγκαλούν, για παράδειγμα, εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τόσο πολλά μέλη όσο θα θέλαμε να έχει, δεν αντιλαμβάνονται, όπως και τα συνδικάτα επίσης, όπως και όλοι οι μαζικοί φορείς, γιατί έχουν αυτή την. Υπάρχει πραγματικά ένα σχετικός μεγάλος προβληματισμός σε σχέση με την ένταξη αυτούς. Γιατί είναι βαθύτατη οικονομική κρίση. Πώς ένα παιδί άνεργο των 20, των 22 χρονών θα πάει στο συνδικάτο που είναι ανύπαρκτο στην πραγματικότητα. Ακόμα και αν πήγαινε, πολύ λίγα πράγματα θα έκανε. Με αυτή την έννοια, μαζί με την απαξίωση της πολιτικής που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια, είναι δύσκολο να πάει και στο ΚΟ και στα πολιτικά κόμματα. Άρα βρισκόμαστε, κατά τη δική μου εκτίμηση, σε μια νέα περίοδο που εγκυμονεί πολλά από το. Ξεκινώντας από το παρελθόν, εγκυμονεί πολλά για το μέλλον, αλλά δεν θα είναι επανάληψη του πρόσφατου παρελθόντος. Δεν θα είναι μια επανάληψη του 1974. Δεν θέλει η κοινωνία ένα νέο Πασόκ. Δεν θέλει η κοινωνία μια νέα μεταπολίτευση με τα πολιτικά κόμματα να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν τα τελευταία 40 χρόνια. Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή στην κοινωνία. Τώρα, επειδή εμείς είμαστε όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε και μια έμφαση ως προς το πρέπει να κάνει αυτό το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ο ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψει στις ιστορικές παραδόσεις της αριστεράς. Δηλαδή, χρειάζεται πάνω απ' όλα, πέρα από τη συμμετοχή του στους κοινωνικούς αγώνες, δύο βασικά πράγματα τα οποία, κατά την άποψή μου, έχουν υποτιμηθεί, εάν και για ορισμένα από αυτά μπορώ να ισχυριστώ ότι έχουν καταληθεί κιόλας. Ένα είναι το πρόγραμμα μετάβασης. Χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά την επεξεργασία ενός προγράμματος μετάβασης. Και πρόγραμμα μετάβασης, σύντροφε, αναφέρεται στον ιστορικό στόχο του κινήματος, που είναι ο σοσιαλισμός. Κόμμα της αριστεράς, στο οποίο δεν μπορεί να επεξεργαστεί ρεαλιστικά, ξεκινώντας από το σήμερα, δηλαδή από τα άμεσα αιτήματα, και να τα συνδέσει με τους ιστορικούς όρους του κινήματος, είναι καταδικασμένο αργά ή γρήγορα να υποστεί τις συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής. Πιστεύω ότι οι δυνάμεις, οι ριζοσπαστικές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δώσουν μια μάχη, πέρα από όλα τα άλλα που χρειάζονται, όλα τα άλλα, συμμετοχή στα κινήματα, στο ένα στο άλλο, η επεξεργασία ενός προγράμματος μετάβασης, το οποίο να συνδέει τα άμεσα αιτήματα με την ιστορική προοπτική. Ήταν αυτό που έλειψε στην προηγούμενη ιστορική φάση από το κίνημα. Και με αυτή την έννοια, η διαφορά που θα έχει η μεταπολίτευση του 1974 από την οποιαδήποτε μορφή μεταπολίτευση στην αμέσως ερχόμενη περίοδο θα είναι ακριβώς αυτή. Θα είναι δηλαδή ζήτημα ιστορικών στόχων του κινήματος.